you <laughs> Κυρίε και κύριοι, καλό σα μεσημέρι και καλή χαρούμενη δημιουργική εβδομάδα. Εύχομαι όλοι να είσαστε καλά. Εδώ πορευόμαστε με αυτόν τον υπέροχο καταπληκτικό καιρό. Και από ό,τι φαίνεται, κάπω έτσι θα τελειώσει ο Οκτώβρη. Άντε ένα-δύο βαθμού θερμοκρασία την άλλη Δευτέρα, ίσω να νιώσουμε ότι έπεσε λιγάκι, αλλά κανένα πρόβλημα. Έτσι απρόσκοπτα θα περάσει και η εθνική επέτειο, από ό,τι φαίνεται, και όλα καλά. Μια πολύ ενδιαφέρουσα εβδομάδα μόλι ξεκίνησε και το λέω αυτό διότι. Αγαπητοί μου φίλοι, έχουμε σήμερα ένα σημαντικό ραντεβού μετά το κλείσιμο της εκπομπής. Κατεβαίνουμε στην κεντρική πλατεία του τόπου μας, εκεί όπου όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα που ένωσαν δυνάμεις, που ένωσαν αγάπη, ενδιαφέρον, αλληλεγγύη, θα είναι εκεί οι άνθρωποι αλλά και οι κουμπαράδες τους για να ανοίξουν και να δουν τι ποσό συγκεντρώθηκε ώστε να συγκεντρωθεί και να α, ενωθεί με το μεγαλύτερο ποσό που είναι πια πάνω από 2 εκατομμύρια ευρώ και που πάει για την θεραπεία του μικρού Παναγιώτη Ραφαήλ. Μια τεράστια κινητοποίηση σε όλη την Ελλάδα. Είναι πολύ συγκινητικό το ότι το παιδί κατόρθωσαν πραγματικά να συγκεντρώσουν τα χρήματα, γιατί μην νομίζετε με συναυλίες που πρόκειται να γίνουν και κάποιες ακόμη εκδηλώσεις που θα γίνουν τις επόμενες ημέρες, ναι το ποσό θα συγκεντρωθεί. Και πραγματικά υπάρχει μεγάλη ευαισθητοποίηση και συγκίνηση από όλους μικρούς και μεγάλους που συμβάλλουν σε αυτό. Θα μου πείτε, τυχερό ο μικρό ο Παναγιώτη Ραφαήλ, που υπάρχει πραγματικά μια τέτοια μεγάλη ανταπόκριση. Γιατί υπήρχαν και άλλε περιπτώσει, έτσι και πάντα θα υπάρχουν περιπτώσει και ανάγκε. Αλλά το θέμα είναι κατά πόσον έτσι, μπορούν να συγκεντρωθούν να πάσα ώρα και στιγμή αυτά τα τεράστια ποσά τα οποία χρειάζονται για τέτοιες μετακινήσεις, για τέτοιες επεμβάσεις, αλλά και φυσικά συνολικά όλα αυτά τα έξοδα τα οποία πρέπει κανείς να αντιμετωπίσει, που είναι πάντα βέβαια ο μεγαλύτερος εχθρό του. Εμείς λοιπόν... Να σας πούμε τι έχουμε καταγράψει και πώς θα πορευτούμε μέσα και σε αυτήν την εβδομάδα. Μια εβδομάδα που όπως είπαμε την Τετάρτη έχει το μεσημέρι την τελετή υποδοχή των νέων σπουδαστών και σπουδαστριών στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού και πήγαμε σήμερα και συνομιλήσαμε με τον ο, ο, διευθυντή τον κύριο Σάκη Τηλιακό, ακριβώ για το θέμα αυτό, για να δούμε αν όλα βαίνουν καλώ, τόσο με του δεύτερο ετή που ξεκίνησαν από την 1η Οκτωβρίου, όσο και τα παιδιά του πρώτο ετή που μόλι ξεκίνησαν και που βέβαια αλλήμονω πρέπει να γίνει ο αγιασμό, η επίσημη τελετή υποδοχή, να υποθούν λόγια όμορφα και ψυχοτικά για όλα τα παιδιά. Ε, θέλω λοιπόν να σας πω πως όλα αυτά θα τα παρακολουθήσατε με το σχετικό μας ρεπορτάζ στην εκπομπή σήμερα, όπως και το προηγούμενο που σας έδωσα το στίγμα, διότι εμείς βρεθήκαμε στο χώρο δύο ανθρώπων που είναι, έχουν από το, τον πρώτο ρόλο σε αυτό το κομμάτι της συγκέντρωσης κρυμάτων, στο κατάστημα της κυρίας Κατερίνας Μοδέστου, μαζί της ήταν και από τους αργονάφδες ο Παντελής Ζερβός, λίγο μετά στο γήπεδο που γινόταν φιλικός αγώνας μπάσκετ, Εκεί η CBA αλλά και η Ακαδημία Καλύμνου όμως μας μίλησαν ο κύριος Τρικίλης, ο πρόεδρος, μας μίλησε ο κύριος Γιάννης Γιαννικουρής, μας μίλησε ο κύριος Γιώργος Μαύρος που έτυχε να είναι εκεί με την κορούλα του και να παρακολουθούν. Και αυτό γιατί και εκεί στο μπάσκετ είχε στηθεί το σχετικό ο ΣΟΕ κουμπαράς για τα χρήματα του μικρού Παναγιώτη Ραφαήλ. Πέραν αυτού, αγαπητοί μου φίλοι, Πήγαμε στο χώρο του νοσοκομείου, εκεί όπου ε, βεβαίως γίνονται πάρα πολλά γύρω από το θέμα των διοικητών, των αναπληρωτών και θα σας πούμε αμέσω. όμως όταν κανείς βρίσκεται εκεί μαθαίνει και ακούει κι άλλα. Και αυτό το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό να υποθεί είναι ότι αγαπητοί μου φίλοι ε, δεν θέλουμε να μείνουμε και πάλι χωρίς βάρδια. Δεν θέλουμε να μείνουμε χωρίς... Α, το θέμα της ε, αντιμετώπισης των βραδινών, των νυχτερινών περιστατικών που καμιά φορά ξέρετε, τότε που δεν έχει, τότε θα συμβεί και κάτι, κούφια η ώρα. Αλλά ό,τι και να είναι, ε, κάθε τόπος πρέπει να είναι προετοιμασμένος, να αντιμετωπίσει ό,τι και αν αυτό α, και όποτε και αν αυτό α, δημι, ε, δημιουργηθεί, συμβεί, εμφανιστεί. Και στην περίπτωσή μας λοιπόν από την 1η Νοεμβρίου να μην μείνουμε με κενή την νυχτερινή βάρδια, αλλά να καλυφθεί. Άλλωστε, από ό,τι μάθαμε, υπάρχουν πολλά προνόμια που καλύπτουν από αυτή την νυχτερινή βάρδια. Και βέβαια στο Καρπάθιο Δημοτικό Σχολείο, το οποίο μέχρι τώρα ξέραμε ότι πραγματικά πήρε το δώσο συνεχιζόντουσαν οι εργασίε. Εμεί πάντω σήμερα πήγαμε και μάλιστα ακούσαμε και παράπονα από του περιοίκου εκεί, του γείτονε, διότι δεν συνεχιζόντουσαν οι εργασίε. Λοιπόν ελάτε να σας πούμε μια που με αυτό θα ξεκινήσουμε και μείνετε μαζί μας γιατί πολλά και ενδιαφέροντα ακολουθούν για αυτήν την εβδομάδα λοιπόν που διανύουμε και που στο τέλος της όπως ξέρετε έχουμε το τριήμερο της εθνικής μας επαιτίου Αγίου Δημητρίου παραμονή και ανήμερα αλλά θα έχουμε εδώ τον Ιάπωνα Πρέσβη με τη σύζυγό του και θα τα πούμε λίγο μετά. Ανάμεσα στι 20 λοιπόν θέσει διοικητών και υποδιοικητών που προκήρυξε η δεύτερη Πέπη Ρεό και νήσων για τα νοσηλευτικά μα ιδρύματα, ζώνη ευθύνη τη, είναι και αυτή του διοικητή του Βουβάλιου Γενικού Νοσοκομείου Καλύμνου, για την οποία έγκυρε πληροφορίε που δημοσιεύει και ο παλμό τη Καλύμνου αναφέρουν τέσσερι υποψηφιότητε που παίζουν δυνατά ανάμεσα σε πολλέ άλλε. Και βέβαια πληροφορούμαστε για τρεις άνδρες και μία γυναίκα. Ή τρεις άνδρες και δύο γυναίκες, ό,τι κι αν είναι. Από τα ονόματα τέλο πάντων που βρίσκονται μέσα σε αυτή τη λίστα των υποψηφίων, φαίνεται εκείνο του κυρίου Γιάννη Σοροκάκη από τη Λέρο, που ήδη όπω ξέρετε ήταν παλιά ε, διοικητή, έχει διτεύσει στη θέση αυτή και είναι πτυχιούχο τη σχολή διοίκηση μονάδων υγεία και πρόνοια και διεκδικεί εκ νέου τη θέση. Στον πολιτικό χώρο είναι και ο έτερος διεκδικητή τη θέση από το χώρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, ο κύριο Νέστορα Φρατζή, ο οποίο θα διεκδικήσει και εκείνο την θέση α, για να βρεθεί διοικητή του Ιδρύματο. Είναι οικονομολόγο, πτυχιούχο τη ΑΣΟΕ με μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, σπουδών κτλ. Με αντικείμενο τη διοίκηση επιχειρήσεων, αλλά και την προπηρεσία που είχε στη δημόσια διοίκηση. Γυναίκα είναι η επόμενη, δυνατή υποψηφιότητα που έχει υποβάλει τη θέση και πληροφορίε φέρουν να έχει ενεργή συμμετοχή. Πού πάει το μυαλό σα, στα πολιτικά και δι, στα νεοδημοκρατικά πρόμενα δρόμενα γειτονικού νησιού, που την περιμέναμε να είναι στο ψηφοδέλτιο, αλλά δεν ήταν. Λέω εγώ. Λοιπόν, και πολλοί άλλοι. Ό,τι και αν είναι, πάμε εμεί να δούμε το πρώτο μα ρεπορτάζ έξω από τον αύριο χώρο εκεί του νοσοκομείου Καλύμνου θέματα διοικητών νοσοκομείων, θέματα ΕΚΑΒ, ένα θέμα που πάρα πολύ μας ενδιαφέρει και δεν θέλουμε από την 1η Νοεμβρίου να υπάρξουν κενά. Τα οποία αλλάζουν με την αλλαγή μια κυβέρνηση είναι και το θέμα των διοικητών των νοσοκομείων. Έτσι λοιπόν, όπω ήδη σα έχουμε πει, εδώ και σχεδόν ένα μήνα έχουν ήδη γίνει αιτήσει όλων των ενδιαφερομένων που έχουν τα απαραίτητα προσόντα, έτσι ώστε να προσληφθούν ω διευθυντέ ή αναπληρωτέ διευθυντέ στα νοσοκομεία τη χώρα μα. Ανάμεσα σε αυτά, το ενδιαφέρον μα στρέφεται και στο νοσοκομείο τη Καλύμνου. Όπω έχουμε ήδη πληροφορηθεί, αλλά και έχει Δημοσιευθεί σε έναν βαθμό, παίζουν αρκετά ονόματα. Στην περιοχή μα και για το νοσοκομείο τη Καλύμνου, ειδικά ακούμε τριών ανδρών και μία γυναίκα. Λεπτομέρειε απόλυτα δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα, όμω το μόνο σίγουρο είναι ότι ο ένα είναι ο κύριο Γιάννη Οροκάκη από την Λέρο, ο οποίο ήταν και πρώην διευθυντή στο νοσοκομείο τη Καλύμνου. Δεύτερος δεύτερο ενδιαφερόμενο, ο οποίο έχει καταθέσει, είναι ο γνωστό μα πρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου πριν στην προηγούμενη. Με η δημοτική αρχή, οικονομολόγος και ο φραζής και να πούμε επίση ότι α, παίζουν ακόμη δύο άτομα, ανάμεσά του μία γυναίκα. Ε, βέβαια, πληροφορίε λένε ότι η συγκεκριμένη κυρία είναι από το γεκτονικό νησί. Το μυαλό μα πάει βέβαια σε συγκεκριμένη κυρία, η οποία ήταν παρούσα σε πάρα πολλέ καταστάσει, εκδηλώσει, επισκέψει στον τόπο μα. Και μένει βέβαια, μια που από την 1η Οκτωβρίου η Επιτροπή τα έχει στα χέρια τη, να τα αξιολογήσει και να καταλήξει. Ό,τι και αν είναι, δεν υπάρχει. Υπάρχει περίοδο χάριτο, διότι, όπω καταλαβαίνετε, τα νοσηλευτικά μα ιδρύματα, τα νοσοκομεία έχουν πάρα πολλά θέματα να αγγίξουν, έχουν πάρα πολλά ζητήματα να λύσουν και να διεκδικήσουν. Ένα από αυτά, όπω έχουμε ήδη πληροφορηθεί, εδώ στο χώρο που βρίσκονται και τα στενοφόρα του ΕΚΑΒ και οι αρμόδιοι άνθρωποι των με τι βάρδιε, είναι ότι από την 1η Νοεμβρίου 2019. Δεν θα έχουμε και πάλι την νυχτερινή βάρδια που έχουμε αυτήν την ώρα. Δηλαδή όπως καταλαβαίνετε δεν θα έχουμε και πάλι το 11-7 την νυχτερινή βάρδια με τα στενοφόρα α, του ΕΚΑΒ που τόσο μας ενδιαφέρει και που τόσο είχαμε αντιδράσει το προηγούμενο διάστημα και τους προηγούμενους μήνες και τόσες επαφές είχε κάνει και ο νυν σήμερα Δήμαρχος Δημήτρης Γιακομιχάλης που τότε ήταν πρώην αλλά και ο πρώην που σήμερα α, δεν είναι πια ο κύριος Γιάννης Γαλουζής. Άρα λοιπόν επαφές έχουν γίνει. Ο Αρμόδιος Πρόεδρος είχε έλθει αν θυμάστε εδώ στην Κάλυμνο επίσκεψη. Το μόνο που μένει είναι από τη στιγμή που μας λένε ότι από τις 9 Οκτωβρίου έχουν γραπτός κατατεθεί τα σχετικά και έχουν όλοι ενημερωθεί, γρήγορα το δρόμο να πάρει το συγκεκριμένο θέμα έτσι ώστε να μην έχουμε και πάλι κάποιο δυσάρεστο περιστατικό. Δεν θέλουμε να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Θέλουμε όλοι οι ντόπιοι και επισκέπτε να νιώθουμε ασφαλεί ότι οι άνθρωποι είναι ανα πάσα ώρα έτοιμοι να σπέσουν και να βοηθήσουν όπω γνωρίζουν και το κάνουν τόσα χρόνια και με την επιστροφή του κυρίου Δημάρχου από την Αθήνα και τις επαφές του τώρα στο Υπουργείο για θέματα ΝΕΚ θα θέσουμε και τα δύο θέματα. Τον ρεπορτάζ που σήμερα ασχοληθήκαμε. Ένα νοσοκομείο Καλύμνου, νυχτερινή βάρδια ΕΚΑΒ και δύο ε, διακοπή των εργασιών στο τέταρτο δημοτικό σχολείο. Αναμένουμε απαντήσεις. Από το νοσοκομείο σας αποχαιρετάμε. Αυτό ήταν το πρωινό μα ρεπορτάζ, αγαπητοί μου φίλοι, γιατί όπω καταλαβαίνετε θέματα υγεία δεν, δεν παίζουμε και ακριβώ θέλουμε να ξέρουμε τι κινήσει γίνονται. Βέβαια, πιθανότατα ο κύριο Δήμαρχο Μια που βρίσκεται στην Αθήνα και σήμερα στο Υπουργείο Ναυτιλία με τον πρώην Δήμαρχο, τον κύριο Γιάννη Γαλουζή, ε, του συνεργαζόμενου δηλαδή, τι συνεργαζόμενε παρατάξει Γιάννη Γαλουζή και Μιχάλη Μπούκη, μαζί του ο πρόεδρο τη ΑΝΕΚ, κύριο Γιάννη Διαμαντή, μαζί του ο πρώην πρόεδρο, κύριο Γιώργο Θανάτση. Ε, και είναι εκεί γιατί καταλαβαίνετε, είναι η ώρα των προκηρύξεων των άγωνων γραμμών και ό,τι άλλο συνεπάγεται για την επιβίωση της εταιρεία. Με λίγα λόγια, ε, αναμένουμε ή ε, μάλλον θα έχουμε εμεί τι σχετικέ επαφέ μα, γιατί πιθανότατα ο κύριο Δήμαρχο να τα κοιτάξει αυτά τα θέματα, στα οποία φυσικά είναι ενήμερο ε, τόσο το θέμα του νοσοκομείου και τη νυχτερινή βάρδια, όσο και όλων των υπολείπων. Θα επιστρέψει βέβαια την Παρασκευή. Γιατί θα πρέπει να είναι έτοιμο να υποδεχθεί τον Ιάπωνα πρέσβη και τη σύζυγό του. Και η πρόσκληση φυσικά από το γραφείο του έχει ήδη φτάσει: Ότι την Κυριακή, δηλαδή 27 Οκτωβρίου, 7 η ώρα το απόγευμα στο ξενοδοχείο Κάριαν, στο Ναρμεό, στο Μασούρι, θα πραγματοποιηθεί η τελετή υποδοχή προ τιμήν του επίσημου καλεσμένου μα, πρέσβη τη Ιαπωνία στην Ελλάδα, Γιασουχείρο Σεμίτζου, και τη σύζυγου του. Η παρουσία, όπω καταλαβαίνετε, όλων μα εκεί, όσων έχουμε προσκληθεί, θα είναι φυσικά α, μια, α, ένα συν στι βαθιές σχέσει φιλία και συνεργασία των δύο χωρών που πρέπει πραγματικά ακόμη πιο πολύ να αναπτυχθούν. Αυτά λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι, και πάμε τώρα. Θα έλεγα να πάμε κατευθείαν στο νοσοκομείο, να πάμε κατευ... από το νοσοκομείο κατευθείαν στο Καρπάθιο. Πάμε στο Καρπάθιο, διότι αγαπητοί μου φίλοι, ε, ναι μεν έχουν προχωρήσει πάρα πολλές εργασίες, βρίσκονται σε ένα καλό δρόμο, αλλά καταλαβαίνετε πάντα ο εχθρό του καλού είναι το καλύτερο και δεν ε, μπορούμε να καταλάβουμε τον λόγο που σήμερα βρήκαμε πάυση εργασιών. Με αποτέλεσμα οι γείτονε να διαμαρτύρονται και να μα λένε γιατί να έχει σταματήσει, γιατί πραγματικά ενώ είμαστε πάρα πολύ κοντά στο να μπούμε στην τελική ευθεία. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ το σχετικό, εκεί στο χώρο του 4ου Δημοτικού Σχολείου Καρπαθίου και αμέσως μετά πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Αυλή του 4ου Δημοτικού Σχολείου Πόλεω Χαλίμνου. Το Καρπάθι, όπω το λέμε, αγαπητοί μου φίλοι, με τα τόσα τα οποία το συνοδεύουν. Και το λέω αυτό, διότι οι κάτοικοι εδώ τρεγύρω τη περιοχή γνωρίζουν πολύ καλά από τη δεκαετία περίπου του 70, όταν πρωτογινόντουσαν εδώ ο αύριο χώρο, αλλά και λειτουργούσε το παλιό, παλιό σχολείο. Ότι κάποιοι έχουν εδώ περάσει τα παιδικά του χρόνια, τα πρώτα τα μαθητικά. Ότι στην πορεία έγινε με το Καρπάθιο, του Καρπάθιου του αίμνηστου τη δωρεά ένα πολύ όμορφο και εντυπωσιακό σχολείο που λάμπρινε αυτήν εδώ τη γειτονιά, η οποία είναι μέσα στο κέντρο τη πόλεω, έτσι, διότι είμαστε πίσω από την Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού, ω γνωρίζετε, πολύ κοντά δηλαδή στο κέντρο τη πόλη μα και στο σταθμό ταξί, και που δυστυχώ, αγαπητοί μου φίλοι, η όλη του πορεία που τη γνωρίζετε το έφερε ακατάλληλο, πέρασαν χρόνια, χρόνια αντιπαραθέσεων, διαμαρτυριών για το τι θα γίνει και είμαστε εδώ στην ανέγεση δηλαδή του νέου αυτού σχολείου, που ελπίζουμε ότι θα φέρει αποτελέσματα έτσι ώστε τα παιδιά να μην είναι του πρώτου σκορπισμένα και του τετάρτου στο τρίτο δημοτικό σχολείο και στο πέμπτο δημοτικό σχολείο, αλλά να επιστρέψουν εδώ στο χώρο του. Εδώ στο χώρο του όμω, που σήμερα ήρθαμε Δευτέρα και βλέπουμε και ακούμε και παράπονο και από του γειτόνου, ότι δηλαδή σταμάτησαν οι εργασίε. Είναι ένα θέμα που επειδή ξέρουμε ότι σήμερα ο Δήμορκος βρίσκεται στην Αθήνα μαζί με του επικεφαλεί των τριών παρατάξεων, Γιάννη Γαλλού. Μιχάλη Μπούκη, Γιώργο Θανάτση παράλληλα και Γιάννη Διαμαντή από το θέμα της ΑΝΕΚ, από την εμπειρία του Δέλτα Σίγμα της ΑΝΕΚ για το θέμα των άγωνων γραμμών. Δεν θα ενοχλήσουμε αυτήν την ώρα, όμως θέλουμε να ξέρουμε και θέλουμε να Είμαστε βέβαιοι ότι οι εργασίε θα ολοκληρωθούν σύντομα. Έτσι, νομίζω ότι βεβαίω έχουμε φτάσει σε ένα πολύ καλό σημείο. Μένει πια να πάρουμε το δρόμο τη τελική ευθεία τριγύρω. Φυσικά, βλέπετε τα μηχανήματα να είναι όλα εδώ. Βλέπουμε ξύλα, βλέπουμε σίδερα, βλέπουμε τα πάντα, τούβλα, άμμο. Που θυμίζει ότι όλα προχωρούν, ότι όλα είναι σε εξέλιξη. Μένει λοιπόν το θέμα αυτό να πάρει το δρόμο του και να ολοκληρωθεί, να διαμορφωθεί ο αύριο χώρο. Θέλουμε να το δούμε πραγματικά όπω του αξίζει. Σε μια γειτονιά που είναι, σα είπα, όμορφη γειτονιά στο κέντρο τη πόλεω. Μπαίνει κανεί εδώ μέσα και δεν θα δει ούτε κυκλοφορία ούτε χυμάτων ούτε τίποτα, διότι είναι ιδιόκτητα και υπάρχει αδιέξοδο παρακάτω, οπότε δεν έχει νόημα να περάσει κανεί για τη βόλτα του και τα παιδιά να επιστρέψουν και να γεμίσει με τις παιδικές τους φωνές ο σχολικός εδώ χώρος. Μέλη λοιπόν να δούμε τι συμβαίνει με την εργολαβία, γιατί τώρα έχουν σταματήσει οι εργασίες, έχουν πληρωθεί κανονικά, υπάρχει κάτι άλλο, υπάρχει κάτι το οποίο εμποδίζει ή απλά θα ξεκινήσουν και πάλι σε ένα-δυο μέρες. Ερωτήματα τα οποία άμεσα θα απαντηθούν.